το αρχίζοντας πια τις πιο τεχνικές παρουσιάσεις, για να μπορέσουμε, όπως είπαμε, πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα πάρα πολύ σύντομα και να δώσουμε και αποτελέσματα στηριζόμενα σε υπάρχοντες πόρους. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να... Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα τις αρμοδιότητες και τις προτεραιότητες που υπάρχουν ο καθένας στον τομέα του. Όπως ξέρετε επίσης, τα συστήματα τα οποία έχουν την πληροφορία, τα συστήματα που χρησιμοποιείτε, όπως πιθανά ξέρετε και πού αλλού υπάρχει πληροφορία, όπως ανέφερε και ο κύριος Καρούνος, ας πούμε, κάποιες πληροφορίες βρίσκονται σε άλλους χώρους έξω από την περιφέρεια και θα ήταν ενδιαφέρον αν θα μπορούσε ο εργαζόμενος στην περιφέρεια να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε πρώτη φάση με μια καταγραφή των διαθέσιμων πόρων. Ποιος διαθέσιμος πόρος, εννοούμε τόσο το υλικό όσο το λογισμικό, αλλά κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό με τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει. Τα στοιχεία αυτά δεν θέλουμε να είναι σε μια καταγραφή η οποία, όπως αναφέρθηκε από τον Αλέξανδρο, θα γίνει μία φορά, θα γίνει σε ένα φάκελο είτε ηλεκτρονικό είτε φυσικό και θα αποτελέσει ένα ιστορικό αρχείο με ένα αποτύπωμα μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά θέλουμε να γίνεται με τρόπο δυναμικό, ώστε να αποτελεί όποια καταγραφή μία μόνιμη διαδικασία που θα συνεχιστεί και πέρα από τη δική μας δράση. Για τον λόγο αυτό, σε τεχνικό επίπεδο, θεωρούμε ως το πιο σημαντικό, την πιο σημαντική δράση στην οποία θα προχωρήσουμε άμεσα στη συνεργασία, τόσο με τη διεύθυνση πληροφορικής όσο και με τη διεύθυνση προσωπικού, τη δημιουργία ενός καταλόγου, ενός identity management, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει μια ενοποιημένη αντιμετώπιση του κάθε χρήστη μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσα στην περιφέρεια. Σκοπός δηλαδή είναι με ο κάθε υπάλληλος, το κάθε μέλος της περιφέρειας να μπορεί να έχει για όλες τις εφαρμογές, είτε για να ανοίγει τον υπολογιστή του, είτε για να βλέπει τα mail του, είτε για να μπαίνει σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπάρχει ήδη, θα δημιουργηθεί, να μπαίνει με κοινό τρόπο, αλλά παράλληλα στην ίδια τεχνική υποδομή να βρίσκονται όλα τα σχετικά στοιχεία με τις αρμοδιότητές του, τους ρόλους τους οποίους έχει, το πού έχει πρόσβαση και πού δεν έχει και όλα αυτά να γίνονται με έναν δομημένο τρόπο. Αυτό από μόνο του θα μπορέσει να αποτελέσει την πρώτη στην ουσία ενοποίηση μητρώου και μια διαλειτουργικότητα εσωτερική για την περιφέρεια, γιατί ακριβώς πρέπει να ξέρουμε ότι όταν θέλουμε αυτά που θέλουμε να εφαρμόσουμε, θα πρέπει πρώτα να τα εφαρμόσουμε στον τρόπο λειτουργίας μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν, με βάση λοιπόν το Identity Management System το οποίο θα εγκατασταθεί, σε δεύτερη φάση θα φτιαχτούν οι εφαρμογές καταγραφής υλικού, λογισμικού αλλά και διαδικασιών. Και εδώ πέρα είναι η οποιαδήποτε αυτή καταγραφή θα γίνει τόσο με βάση το θεσμικό πλαίσιο των οργανισμών της περιφέρειας, όσο και με τις συνεντεύξεις τις οποίες θα έρθουμε σε επαφή μαζί μας στο επόμενο διάστημα. Και κυρίως έτσι, για να δώσουμε μια πρώτη ιδέα, οι συνεντεύξεις αυτές θέλουμε να μας δώσουν τη δυνατότητα να καταλάβουμε με βάση τις αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας ποιο είναι το μεγαλύτερο όγκος δουλειάς, καθημερινής δουλειάς στη διεύθυνση, με ποιο τρόπο γίνεται, αν γίνεται χειροκίνητα, αν γίνεται ηλεκτρονικά, τι δεδομένα, τι μητρώα, κυρίως το θέμα των μητρώων είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι μητρώα συντηρείται ή χρησιμοποιείται, μητρώα άλλα εσωτερικά στην περιφέρεια ή εκτός αυτής,
και να δούμε μετά με την ομάδα διοίκηση έργου που έχει δημιουργηθεί και με την βοήθεια του εκτελεστικού γραμματέα, πώς τόσο με τεχνικά μέσα αλλά τόσο και με επιχειρησιακές παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να απλοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες ξεκινώντας από τα πράγματα που γίνονται, τα απλά πράγματα που γίνονται και πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετά τέτοια. Τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ στο τεχνικό κομμάτι, είναι, αφορά αυτά τους πληροφορικούς ή συγκεκριμένη πληροφορία. Έχουμε ήδη στο μυαλό μας εφαρμογές ανοιχτού κώδικα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτή τη δουλειά και να δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο πάλι θα στηθεί πάνω στην υπηρεσία καταλόγου που αναφέραμε είναι το θέμα της διαχείρισης εργασιών. Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε στην αρχή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των διευθυντών και των προϊσταμένων, μια ροή εργασίας πρώτα απ' όλα για τις ίδιες τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης, ώστε να παρακολουθούμε την πορεία των εργασιών. Νομίζω ότι όλοι από την εμπειρία μας στον χώρο έχουμε συμμετάσχει σε αέρα συζητήσεις που πολλές φορές μετακινούμαστε από πόλη σε πόλη, από γραφείο σε γραφείο, για να συζητάμε διάφορα θέματα και να βλέπουμε την πορεία προόδου κάποιων συγκεκριμένων εργασιών. Ένα σύστημα διαχείρισης εργασιών μπορεί ο καθήλυνα αρμόδιος ο οποίος έχει αναλάβει να φέρει πέρας το ότι η καταγραφή με δομημένο τρόπο της πορείας της ευθύνης που έχει αναλάβει μπορεί να μας γλιτώσει από πάρα πολλές εργατόρες και να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο στον οποίο θα βρισκόμαστε και θα βρίσκεστε κι εσείς στο μέλλον από κοντά, να το κάνει αρκετά δημιουργικό. Σημαντικό, πέρα από το λογισμικό και πέρα από την ανάλυση η οποία θα υπάρχει, όπως είπαμε, είναι αυτό να γίνει κτήμα σας, να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή σας λειτουργία και γι' αυτό το λόγο δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση των χρηστών. Και σίγουρα θα είναι μια δράση η οποία θα γίνει σταδιακά, πιλωτικά, θα ξεκινήσουμε με απλά πράγματα, να γίνει αντιληπτή η ανάγκη και η λύση την οποία επιφέρουν αυτά τα συστήματα και σιγά σιγά να προχωρήσει από τα πάνω προς τα κάτω η χρήση των εφαρμογών αυτών. Τώρα, σε τεχνικό επίπεδο επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα διάφορα μηχανήματα που υπάρχουν και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες κοινές υποδομές που θα αφορούν όλες τις περιφερειακές ενότητες, οι οποίες βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη πόλη. Τα δίκτυα οπτικών ενών που υπάρχουν μας δίνουν τη δυνατότητα υπολογιστές οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται στη Φλόρη να τεχνικά να είναι σαν να βρίσκονται δίπλα ακριβώς στην Κοζάνη, την Αστοριά, τα Γρεβενά. Οπότε είναι ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα ρίξουμε βάρος ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σύγχρονες υποδομές οι οποίες θα μας δώσουν δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, πολύ σημαντικό εδώ είναι η εκπαίδευση των στελεχών της πληροφορικής, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στις εφαρμογές αυτές, να μπορούν να χειρίζονται οι ίδιοι και να συντηρούν τις υποδομές αυτές. Και γι' αυτό το λόγο και εδώ η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, όσο και η δημιουργία απλών εγχειριδίων θα δίνει τη δυνατότητα και σε ένα νέο στέλεχος της πληροφορικής να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, να εγκαταστήσει ένα λογισμικό και να συντηρήσει τις σχετικές υποδομές. Κλείνοντας, θέλω να σταθώ στο κομμάτι του monitoring, δηλαδή τη
δυνατότητας καταγραφής και, και ανάγνωσης log files, δηλαδή καταγραφών συστήματος, το οποίο είναι ένα, όσο και αν ακούγεται τεχνικό, είναι ένα πάρα πολύ, μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία που αφορά όχι μόνο τους πληροφορικούς, αλλά γενικότερα τη, τη λειτουργία στην περιφέρεια. Η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στην καταγραφή και στην ανάγνωση των καταγραφών του συστήματος. Καταγραφών του συστήματος που μπορούν να μας δείξουν πότε μπήκε κάποιος ένα σύστημα, τι εργασίες έκανε, γενικότερα μια παρακολούθηση του φόρτου, να μας δώσει να καταλάβουμε ότι κάποιες ώρες της ημέρας το σύστημα ζορίζεται, άρα να καταλάβουμε γιατί αργεί ένα σύστημα ή όχι, πιθανόν να αλλάξουμε κάποιες διαδικασίες και γενικά να έχουμε μία αίσθηση ότι όλα αυτά τα μηχανήματα δεν είναι κάτι το οποίο δουλεύει και εμείς δεν είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό, είμαστε συμμέτοχοι, υπάρχει ένας έλεγχος, μπορούμε να δούμε πιθανά κακόβουλο λογισμικό και βέβαια να καταλάβουμε την αξιοπιστία, το βαθμό αξιοπιστίας για τον οποίο θα μιλήσει και ο Φώτσα αργότερα, που πρέπει να έχουμε τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η βασική δουλειά ενός φορέα, όπως είναι η περιφέρεια, πέρα από την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων των πολιτών, είναι να διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων τα οποία έχει. Και τα δεδομένα αυτά πρέπει να μπορεί και να τα παράγει με ορθό τρόπο και να τα αποθηκεύει και να τα διαθέτει στους πολίτες. Λοιπόν, αυτά από μένα, δεν έχω κάτι άλλο. Να συνεχίσω την